Υπεραγία Θεοτά και πνεύμα υπέρ μου. Απόστολοι εχπεράτων συνανθρηστέντες εν θάδε Ιωθσιμανή το χωρίον και δεύσατε μου το σώμα. Και εσύ, και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Αδερφοί μου, ενώπιον μας ευρίσκεται εικόνα θλιβερά. Όταν αποθάνει κάποιος επίγειος άρχοντας του κόσμου τούτου, συναθρίζονται από όλα τα μέρη της γης μεγάλα πρόσωπα τα οποία σειραίουν για να ευρίσκονται στην ταφή αυτού ο οποίος ευασίλευσε στον κόσμο τούτον. Είτε μεγιστάνες του πλούτου λέγεται, είτε κυβερνήτης του κόσμου τούτου λέγεται, είτε πρόσωπον το οποίον έχουν σε αυτό εστραμμένα τα πρόσωπα οι επί της γης άνθρωποι, βλέπουμε και γίνεται μεγάλη αναστάτωση. Τα μέσα τα οποία μεταφέρουν τον κόσμο αναστατώνονται. Τηλεοράσεις και τα μέσα τούτου του κόσμου καταγράφουν λεπτομερώς ότι αυτή τη στιγμή καταφθάνει ο Α, αυτή τη στιγμή καταφθάνει ο Β και ούτω καθεξής και σειραίουν όλοι για να ευρεθούν εις την ταφή του προσώπου το οποίο έπαιξε έναν επίγειο ρόλο. Ευρέθη εις το μέρος το οποίο ακριβώς ευασίλευεν και διεσκόρπιζεν στον κόσμο είτε την αλήθεια είτε το ψεύδος. Με τα ταύτα αρχίζουν να εκφράζουν προς το πρόσωπο το οποίο έκλεισε τα μάτια του επικηδίους λόγους. Αυτοί οι επικίδιοι λόγοι είναι μόνον να τους ακούεις και να μην έχουν ουσία ουδεμία. Να εκθιάζουν τα αδυναμία των προσώπων, να λέγουν ψεύματα, ψεύδι πολλά, άλλοτε να υπερεκτιμούν εκείνα τα οποία δεν είχε το πρόσωπο και με αυτήν την εικόνα να έχουν τα μέσα της ενημερώσεως την πρώτη ζήτηση. Αυτός είναι ο κόσμος. Αυτή είναι η εικόνα του κόσμου τούτου. Με τα ταύτα, ύστερα από λίγων καιρών, σβήνει το όνομα αυτό. Δεν υπάρχει. Και λέγει η ομίγυρης και η εκλεχτή του Θεού ότι το όνομα αυτού λέγει εγγράφει επί της γης. Επάνω στην γη ήταν αυτό το πρόσωπο λέγει. Το όνομα αυτού δεν εγγράφει εν ουρανής. Διατί? Διότι δεν εγνώριζε ουδεμίαν πνευματική ανάταση. Απέθανε λέγει ο τάδε και κάθονται ώραν ολόκληρον σε αυτά τα μέσα της ενημερώσεως και λέγουν είτε ο μεγάλος καλλιτέχνης ήταν το άστρο του Χόλιγουντ,
ήταν το πρόσωπο του πλούτου, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε, λέγει, τον κόσμο επί τόσα και τόσα χρόνια. Μάταιος ο κόσμος, ματαιώτης του κόσμου, και τούτο είναι αυτό το οποίο ομολογεί ο ιερός Δαβίδ όταν λέγει «μηδέν εστίν ο άνθρωπος, μηδέν η ύπαρξής του, μηδέν ο πλούτος και η ισχύς, μηδέν η ωραιότης, τα πάντα όναρ και σκιά, τα πάντα ματαιώτης». Φεύγουν όλα από αυτόν τον κόσμο και εντός ολίγου χρονικού διαστήματος σβήνει και το όνομα αυτό. Εάν εξετάσουμε την ζωή αυτών των ανθρώπων, θα είδουμε ότι ουδε μία σχέση είχαν με τον Θεό. Πώς θα τους κρίνει, αυτό είναι θέμα το οποίο δεν δυνάμεθα ούτε να ελέγξουμε, ούτε να αποφανθούμε, διότι δυνατόν αυτά τα πρόσωπα να έχουν παρησίαν εις τον Θεό. Δυνατόν όμως να μην έχουν ουδε μία σχέση με τον Θεό. Και τούτο το ξεχωρίζει μόνον η δικαία κρίση του Θεού. Φεύγουμε από την εικόνα αυτήν του κόσμου για να μεταβούμε τώρα εις την εικόνα του θανάτου της Παναγίας μας, της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Διότι η Παναγία μας απέθανε μεν, όπως αποθνίσκουν όλοι οι άνθρωποι, πλην όμως ο θάνατος της ήτο μόνον δια τρεις ημέρας, διότι την τρίτη ημέρα την μετέφερεν ο Υιός της εις τους ουρανούς, σωματικός. Μετέφερε δηλαδή εκείνο το σκήνος την ιεράν κυβωτών, στην οποία ο Θεός εσκήνωσε, την μετέφερε σωματικώς στους ουρανούς. Όπως ο Χριστός μετέφερε το σώμα του στους ουρανούς, έτσι και τώρα τη μητέρα του δεν την αφήκε μέσα στον τάφο, αλλά την μετέφερε στους ουρανούς. Πολλά θαύματα έγιναν την ημέρα εκείνη που έκλεισε τα μάτια της η Παναγία μας. Θαύματα υπερφυσικά, και μεταξύ αυτών των θαυμάτων ένα ή το πολύ συγκλονιστικό. Η Παναγία μας δεν είχε τους κοσμικούς άρχοντας με το μέρος της. Η Παναγία μας, όπως κατεδιώκεται ο Υιός της, κατεδιώκεται και η ίδια. Πλην όμως η Παναγία μας είχε μαζί της όλα τα ουράνια τάγματα, και επί της γης είχε μαζί της τους θεολόγους Αποστόλους. Ο Ιερός Σύμνοδος αναφέρει τους Αποστόλους ότι οι θεολόγοι αυτοί, οι Απόστολοι, λέγει, από τον περάτων της γης συνήχθησαν, λέγει, την ημέρα εκείνη της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Απόστολοι εκ περάτων συναθρηστέντες εν θάδε. Συνηθρίστησαν οι Απόστολοι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτε, θείο νεύμα τι λέγει, δια της χάριτος του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, εκεί όπου βρίσκεται έκαστος και ευαγγελίζεται τον κόσμο, εκεί ρίθε το Ευαγγέλιο του Χριστού, εύνης, χωρίς να το αντιληφθούν, ιρπάζοντο από αγγελικά τάγματα και μετεφέροντο αυτομάτως ένα ρηπείο οφθαλμού εις την Σιών, εις την κατοικία εκείνη όπου ο Κυριός μας εμφανίστηκε στους μαθητάς του, εις την οικία εκείνη όπου εγένοντο τα μυστήρια του Θεού και τα έδωκεν εις εμάς, και δει το μεγαλύτερο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας,
Εκεί που εφανερώθη ο Κυριός μας, εκεί που ένυψε τους μαθητάς, των μαθητών τους πόδας. Η Σιών, αδερφοί μου, είναι εις ύψος. Όσοι ηξιώθετε και προσκυνήσατε τα Άγια εκείνα μέρη, θα φέρετε κατά νου αυτήν τη στιγμή ότι εκείνη η οικία, η οποία έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εμφάνιση του Κυρίου μας επί της γης, εκείνη η οικία είναι σήμερα μεγαλοπρεπής και ιερά εκκλησία μέσα στην οποία τελείται η Θεία Λειτουργία, τα Ιερά Μυστήρια. Στην Σιών συνήχθησαν οι μαθητές, έκαστος από τα πέρατα του κόσμου. Πού ευρίσκονται οι μαθητές? Εκεί που τους ένταξε ο Κυριός μας, εκτός των Ιεροσολύμων. Δεν ήσαν όμως σε μικράν απόσταση, αλλά σε τεραστίαν απόσταση. Και εκεί επί νεφελών, λέγει, συνηθρίστησαν οι μαθητές. Παρουσιάζεται έναν ύφος το οποίο κρατούσε έναν Απόστολο και τον έβαζαν εκεί στην Σιών, δίπλα από το φέρετρο της Πανηγίας μας. Ο Ιερός Ύμνοντος λέγει ότι ιερπάγησαν υπονεφέλης, λέγει, οι μαθητές και μετεφέρθησαν εις την Σιών. Πλην όμως οι ιεροί θεολόγοι, οι οποίοι σχολήθησαν και ερεύνησαν το θέμα, ο Ιερός Χρυσόστομος και πάντες οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας Πατέρες, λέγουν ότι η νεφέλη εκείνη δεν είναι το νεφέλη, αλλά Άγγελος Θεού, ο οποίος εφαίνεται ως νεφέλη και κρατούσε στην αγκάλι, την ειδική του αγκάλι, έναν Απόστολον και τον μετέφερε, λέγει, στην Σιών. Πριν όμως αυτά επί της γης συνέβησαν, στους ουρανούς όλα τα τάγματα είχαν αναστατωθεί χωρίς να γνωρίζουν τίποτε. Θείο νεύματι, θείο πνεύματι, και τα ουράνια τάγματα συνήχθησαν άπαντα, λέγει, διότι απέθανε, εκοιμήθη η μητέρα του Θεού. Και μετεφέρθησαν και τα ουράνια τάγματα, λέγει, στην Αγία Σιών. Και εκείνα αοράτως υμνούσαν την Πανεγία μας. Οι Απόστολοι εξεφώνουν λόγους επικηδείους δια την Πανεγία μας. Επροσκυνούσαν με τα φόβου και τρόμου το ιερόν της σκήνωμα και μετά το ανύψουσαν εις τους ώμους των, δια να το μεταφέρουν εις την Γεθσημανή. Το ύψος και το βάθος του ποταμού. Στον ποταμό εκείνον όπου δίπλα υπήρχε και ο κήπος των ελαιών, όπου ο Κυριός μας συνήθιζε να προσεύχεται, εκεί είναι και ο τάφος της Πανεγίας μας. Μεγαλοπρεπής ναός και εκεί, και ο τάφος της Πανεγίας μας, περικαλέστατος, έχει την εικόνα της Πανεγίας μας, την οποία ηξιώθηκε ο ελληνικός λαός να προσκυνήσει, διότι μετεφέρθη από εκεί εις αυτήν την πόλη της αμαρτίας και συνηθρίστη ο κόσμος για να προσκυνήσει την ιεράν και θαυματουργών εικόνα της. Εις εκείνη την Γεθσημανή ετάφη η Πανεγία μας, και εκείνοι οι οποίοι την ανεταφίασαν ήσαν οι Απόστολοι του Χριστού. Εκείνοι έδωσαν την τελευταία αποχαιρετιστήριον αγάπη προς την Πανεγία μας. Και πέρασαν τρεις ημέρες και όπως διέσωσεν η Εκκλησία μας, στην ταφή δεν υπήρχε
ο Απόστολος Θωμάς. Έλειπε. Και όταν έλαβε γνώση ότι εκοιμήθη η Παναγία μας, παρεπονείτο ο Απόστολος Θωμάς και έλεγε: «Αναισθήθη ο διδάσκαλός μου και εγώ δεν ήμουνα», λέει. «Εκοιμήθη πανάχραντος του μητέρα και εγώ δεν ήμουνα», λέει. Και τον μετέφεραν οι μαθητές στον τάφον της Παναγίας μας την τρίτη ημέρα και ίνιξαν τον τάφον για να προσκυνήσει και ο Απόστολος Θωμάς το ιερόν σκήνομα της Παναγίας μας. Πλην όμως όταν ίνιξαν τον τάφον δεν βρίσκεται το σώμα της Παναγίας μας. Και ο Απόστολος Θωμάς εκείταξε, λέγει, προς τον ουρανόν για να ευχαριστήσει την Παναγία μας και εκείνη την στιγμή την είδεν επάνω από τον τάφο και κρατούσεν εις τα σχήρας της την Αγία της ζώνη και την έδωκεν στο Θωμάν και ευχαριστήθη ο Θωμάς διότι έλαβεν εις τα σχήρας του τη ζώνη της Παναγίας μας. Μετετέθη λοιπόν η Παναγία μας εκ των προσκέρων τούτων στα επουράνια και τα αιώνια. Πλην όμως ο Ιερός Υμνοδός στο τροπαριό του αναφέρει και το άλλο το σημαντικότερο. «Και εσύ, Ιε και Θεέ μου», λέγει, «παράλαβε μου το πνεύμα». Αδερφοί μου, στον κόσμο τούτον δεν υπάρχει πιο ευτυχές γεγονός και δεν υπάρχει μεγαλύτερα τιμή και δεν υπάρχει μεγαλύτερα χάρις. Αυτό το οποίο η Παναγία μας λέγει και τονίζει ότι έδωκε το πνεύμα της, δηλαδή την ψυχή της, εις τον Υιόν της. Υπάρχουν περιπτώσεις, αδερφοί μου, ανθρώπων επί της γης οι οποίοι δεν είχαν ουδε μία σχέση με την Παναγία μας, ουδε μία σχέση με τον Υιόν της, ουδε μία σχέση με την Εκκλησία του Υιού της, δεν είχαν καμία σχέση με τα μυστήρια του Υιού της και την ώρα του θανάτου, εκείνη την ώρα, αλλοιώνεται το πρόσωπό των. Η ψυχή δεν φεύγει. Φωνάζει ο άνθρωπος εκείνος, χτυπιέται, παλεύει με τα χέρια του, σπρώχνει, μαυρίζει το πρόσωπό του, η ψυχή δεν φεύγει. Τι να συμβαίνει άραγε? Και στο σημείο τούτο θα προσθέσω και, και το κατάντημα τούτο του λαού που ονομάζεται ελληνικός λαός. Ορθόδοξος ελληνικός λαός. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα, αδερφοί μου, μέσα εις αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει ουδε μία γνώση περί της Εκκλησίας του Θεού, ουδε μία γνώση περί της Αγίας Γραφής, δεν έχουν ακούσει ποτέ κήρυγμα και έμειναν μέσα στην ειδωλολατρία. Και όταν δούμε μια τέτοια περίπτωση και δεν φεύγει η ψυχή, τι τους έβαλε ο διάβολος να κάνω? Μαζεύει, λέγει, το σαμάρι του γαϊδάρου, των ζυγών του γαϊδάρου και τη σκούπαν και τη βάζει κάτω από το κρεβάτι εκείνο που χαροπαλεύει ο άνθρωπος για να βγει η ψυχή του. Αυτά τα πράγματα γίνονται στην Ελλάδα, ναι αδερφοί μου, στην Ελλάδα, στον τόπο όπου ο Χριστός μας έδωκε το φως το αληθινόν,
έστειλε τον πρώτον του Απόστολον, τον Απόστολον Παύλον, και εκήρυξεν. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι της ειδωλολατρίας έδωκε φως αληθινό. Και όμως ο κόσμος ακόμη βρίσκεται στην άγνοια. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τρέξουν να δώσουν φως σε αυτόν τον κόσμο, να τον οδηγήσουν στην αλήθεια. Και πράττουν τα των ειδώλων. Μην αγγίσεις, λέγει, επάνω στο χέρι του αποθαμένου, λέγει, διότι θα τον αγγελοκόψεις. Τι σημαίνει αυτό άραγες? Δεν μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει. Θα το αγγελοκόψεις, λέγει, αυτό το πλάσμα, δηλαδή θα διώξεις τους αγγέλους και θα μείνει μόνος του. Θα εμποδίσεις τους αγγέλους, λέγει, μην αγγίσεις επάνω του. Αυτά είναι τα πλάσματα τα οποία αποθνίσκουν μέσα στην άγνοια, αδελφοί μου, και τηρούν τα των ειδώλων. Πληνόμενος η Παναγία μας λέγει ότι εγώ, λέγει, Υιέ μου και Θεέ μου, δεν έχω τίποτε άλλο, είμαι μόνον να μου παραλάβεις το πνεύμα μου. Και εσύ, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Να ειδούμε και τους άλλους οι οποίοι έχουν αγαθήν σχέση με τον Θεό. Να ειδούμε και τα πλάσματα τα οποία αγωνίζονται στον κόσμο τούτον και γνωρίζουν τα της θρησκείας της αμμούμου και ορθοδόξου. Να ειδούμε και τα πλάσματα τα οποία ζουν μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εξομολογούνται, κοινωνούν, προσεύχονται, νηστεύουν, εκκλησιάζονται, ποιούν το αγαθό. Ποιούν εκείνο το οποίο ακριβώς ονομάζεται τήρησης των εντολών του Θεού. Δεν είναι αναμάρτητοι. Όλοι μας είμαι θα αμαρτωλοί και ένοχοι στον Θεό. Ουδείς αναμάρτητος ημί εις ο Θεός. Πλην όμως αγωνίζονται τα παιδιά του Θεού. Αγωνίζονται διότι βρίσκονται στην τάξη των αγωνιστών. Εκείνων οι οποίοι ζητούν το έλεος του Θεού και την δικαίαν του κρίση. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Δεν έχω απέτηση να εισέλθω εις τον παράδεισο, διότι δεν μου ανήκει πλέον. Δεν έχω πράξει τι το αγαθόν επί της γης. Πλην όμως ηγονίστηκα, Κύριε, επάλεψα με την αμαρτία. Δεν υπέκυψα εις την αμαρτία. Προσπάθησα δια να στέκομαι κοντά σου εις το δρόμο σου. Ηγονίστηκα, Κύριε μου. Δεν έμεινα εχμάλωτος της αμαρτίας. Και αυτήν τη στιγμή ήρθε η ώρα κατά την οποία θα μου αποχωρήσεις την ψυχή από το σώμα μου. Και λέγω κι εγώ όπως η μητέρα σου. Και εσύ, Κύριέ μου και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Πάρε μου την ψυχή μου εις την αγκάλι σου. Στείλε μου τον άγγελό σου να με διαφυλάξει από τα πλήθη των δαιμόνων, τα οποία ορμούν δια να κατασπαράξουν την ψυχή μου τη στιγμή εκείνη. Κύριε, μη με εγκαταλείψεις. Όπως δεν εγκατέλειψες την μητέρα σου, την Παναγία σου μητέρα, μη με εγκαταλείψεις και εμέ των αμαρτωλών. Αλλά πάρε με υπό την προστασία σου και φύλαξέ με από τους εχθρούς, τους αοράτους. Και πάρε με στη βασιλεία σου την Επουράνιον. Και βλέπεις το πρόσωπο εκείνο του δικαίου ανθρώπου, αυτού που ηγονίστη, να παίρνει μορφήν αγγελικήν, να λάμπει εκείνο το πρόσωπο. Και όταν είναι μέσα στο φέρετρο το βλέπεις και είναι αλλοιωμένο, είναι γλυκή πρόσωπο. Τι σημαίνει τούτο? Σημαίνει ότι ο Πανάγαθος Θεός
εδέχθη την ψυχή εκείνη, την έλαβε στην αγκάλι του, την επήρε στην βασιλεία του, την επουράνιον, την έβαλε εκ δεξιών του. Κύριε και Θεέ μου, εσύ που μας αξίωσες και φτάσαμε τις ημέρες αυτάς, της κοιμήσεως της Παναχράντου σου Μητρός. Συ Κύριε, ο οποίος έλαβες στην αγκάλι σου την Παναχράντου σου Μητέρα, λυπήσου μας και εμάς και πάρε μας υπό την προστασία σου και φύλαξέ μας από τους εχθρούς, τους αοράτους και βάλε μας την επουράνιον σου βασιλεία και δώσε αυτήν να την έχουμε ως κληρονομίαν αιωνίως. Αμήν.